Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σήμερα ήθελα να είμαι στο κέντρο της Λάρνακας και εδώ ήρθα λοιπόν, Κατερίνα. Μια διαφορετική μέρα έχει ξημερώσει για τη Λάρνακα με τα νέα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί. Είμαστε εδώ για να πάρουμε έτσι το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους Λαρνακείς. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα από σήμερα. Όπως έχω πει, βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρνακας, εδώ στην πλατεία Ερμού. Και όπως βλέπετε, οι καταστηματάρχες έχουν μπει σε διαδικασία για να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Βέβαια, ένα δεύτερο πλήγμα έχει έρθει να τους βρει τώρα με τα νέα μέτρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Παρασκευά, ο οποίος είναι υπεύθυνος καταστήματος, για να μας πει έτσι τι αλλάζει από σήμερα για εσάς. Πιστεύετε ότι θα το αντέξετε αυτό το ότι ο αριθμός έχει περιοριστεί πάλι στους 75 στο εσωτερικό, 150 στο εξωτερικό. Πιστεύετε θα έχετε έτσι οικονομική επίπτωση πάνω σε αυτό? Ναι, σίγουρα θα έχει οικονομική επίπτωση στα μέτρα που λαμβάνονται κάθε φορά λόγω των μέτρων του κορονοϊού, για το οποίο ο κόσμος έρχεται όλος και λιγότερος. Τα μέτρα από την αστυνομία είναι, πώς να το πω, είναι πιο αυστηρά. Και εντάξει, μας επηρεάζει αυτή η κατάσταση, λόγω του ότι σίγουρα λιγότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα. Πέρα από επαγγελματίες όμως, από ιδιοκτήτες εδώ, υπεύθυνοι, είστε και άνθρωποι. Το γεγονός ότι τα κρούσματα αυξάνονται μέρα με τη μέρα, ειδικά στην πόλη μας, σας κάνει να νιώθετε σε κάποια ανασφάλεια, γιατί είστε σε μια... ο χώρος εστίασης είναι μια υπηρεσία η οποία έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο. Ακριβώς. Εντάξει, και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτού του είδους εργασίες, για τον λόγο του ότι έχουμε να κάνουμε με αρκετόν κόσμο. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε και εδώ στις καφετέρειες οι πελάτες δεν φορούν μάσκες, οπότε υπάρχουν περισσότερο ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού. Εντάξει, εμείς όπως βλέπετε παίρνουμε τα μέτρα μας σαν χώρος εστίασης και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε τις καταστάσεις. Τις τελευταίες μέρες λόγω της έξαρσης έχετε πάρει κάποια επιπλέον μέτρα για τη δική σας προστασία αλλά και των πελάτων σας? Εντάξει, όπως βλέπεις παίρνουμε και εμείς όλα τα μέτρα που λέει το πρωτόκολλο, περιορισμός θέσεων μέσα έξω, μάσκες, αντισηπτικά παντού, καθαρίζουμε τα τραπέζια με αντισηπτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε έτσι καλή συνέχεια. Θα προχωρήσουμε όμως, Κατερίνα, να μιλήσουμε και με κόσμο εδώ, πολίτες που κάθονται, πίνουν το καφέ τους, για να μας πούν έτσι τη δική τους ιδέα, τη δική τους άποψη γι' αυτό και πώς το βιώνουν όλο αυτό. Είναι εδώ μια παρέα η οποία πίνει τον καφέ τους. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Είμαστε ζωντανά στον Αλφα. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς βιώνετε εσείς όλο αυτό με την έξαρση των κρουσμάτων εδώ στη Λάρνακα. Σας κάνει έτσι να νιώθετε ανασφάλεια? Όχι τόσο. Διακοπές είμαι για την ακρίβεια, οπότε μάλλον δεν νιώθω ανασφάλεια. Είμαι καλά. Διακοπές και καμία ανασφάλεια. Ωραία. Εσείς? Όχι, όλα είναι ήσυχα. Μπορώ από ότι στην καθημερινότητά σου δεν βιώνεις κάποια δυσκολία ιδιαίτερη. Εσύ μένεις εδώ δηλαδή? Ναι. Εδώ πέρα, στη Λάρνακα. Μάλιστα. Οι τελευταίες μέρες που υπάρχει έτσι μια έξαρση κρούσματων, δεν σου δημιουργεί έτσι κάποιο φόβο? Όχι ιδιαίτερα. Προσέχεις γενικά? Τη μάσκα στους κλειστούς χώρους, αυτό. Ωραία. Και οι περιττές κινήσεις μειωμένες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ και ο κύριος, ο οποίος, εσείς είστε κάτοικος Λάρνακας? Ναι. Λοιπόν, η έξαρση των τελευταίων ημερών όσον αφορά τα κρούσματα, σας δημιουργεί έτσι κάποιο φόβο, κάποια ανασφάλεια? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, γιατί τα κρούσματα δημιουργήθηκαν σε κάποιες ομάδες που ήταν μαζεμένος ο κόσμος. Νομίζω όλα κανονικά λειτουργούσε. Όλα κανονικά. Παίρνουμε τα μέτρα μας, τις προστασίες μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η εικόνα γενικότερα από το πρωί που μιλάω με κόσμο. Έχω συνομιλήσει με αρκετό κόσμο όπου μας μεταφέρουν αυτό ότι γενικότερα δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος φόβος. Μας λένε ότι έπαιρναν τις απαραίτητες αποστάσεις και προφυλάξεις από πριν, ούτως ώστε να είναι και οι ίδιοι ασφαλείς. Έχουμε βέβαια μαζί μας και την Θάλια Δελγραμμάτη. Λοιπόν, η οποία είναι υπεύθυνη καταστήματος, θα μας μεταφέρει έτσι αυτή τι γίνεται από σήμερα, πώς σας επηρεάζει εσάς όλο αυτό. Είσαστε ένα κατάστημα το οποίο άνοιξε τον τελευταίο μήνα και μπήκατε κατευθείαν στα βαθιά. Στα βαθιά μπήκαμε, η καθημερινότητα προς το παρόν είναι όπως και πριν. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι γίνεται και το τι ενδεχομένως μπορεί να προκύψει στην πορεία. Εμείς ως εξωδενοδοχείο έχουμε τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας, τόσο κυρίως για την προστασία του προσωπικού μας και κατ' επέκταση των πελατών μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει
Εφόσον είναι ασφαλές το προσωπικό μας, κανένας δεν διατρέχει κίνδυνο. Και εφόσον τηρούμε όλοι μας μέτρα προστασίας, τότε όλα θα πάνε καλά, πιστεύω, για όλους. Σήμερα, με τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για την πόλη της Λάρνακας, εσείς έχετε πάρει κάποια επιπλέον μέτρα τόσο για το προσωπικό σας, όσο και για το κατάστημα εδώ? Είμαστε ήδη προετοιμασμένοι και προτού ληφθούν αυτά τα έκτακτα μέτρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν διατρέχει κίνδυνος. Ας ελπίσουμε όλοι να είμαστε υπεύθυνοι, έτσι ώστε να μην υπάρξει το οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, από τη Λάρνακα, από το κέντρο της Λάρνακας. Θα κλείσουμε έτσι με μια εικόνα να σας δείξουμε. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι πέρα από τους υπαλλήλους εδώ στα καταστήματα, κανείς άλλος δεν φοράει μάσκα, τόσο στις διακινήσεις όσο και στα καταστήματα που έχουμε δει. Είναι χώροι εστίασης, δεν επιβάλλεται η μάσκα, αλλά ωστόσο, εντάξει, είναι πολύ λίγος ο κόσμος, οι αποστάσεις anyway τηρώνται. Όμως μάσκα δεν υπάρχει πουθενά, δεν φοράει κανείς. Το θέμα είναι να μην ούτε να φοβόμαστε, ούτε να φοβερίζουμε, ούτε να φοβίζουμε. Το θέμα είναι όλοι να τηρούμε τα μέτρα έτσι ώστε να έχουμε την ασφάλειά μας. Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να απολαύσεις τη μέρα σου εκεί στην Λάρνακα. Τυχερή είσαι δίπλα σε καφετέρια, αντιλαμβάνεσαι.